Ο Γρηγόρης Κλιούμης, ο ερμηνευτής, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο Νίκος Γιούσεφ, που βέβαια είναι ο βασικός μπασίστας του συγκροτήματος και όχι μόνο. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι μεγάλη μας χαρά που είστε μαζί μας σήμερα. Νίκο, με σένα τα είχαμε πει και τις προηγούμενες και στο παρελθόν, με αφορμή το Πριόνι. Όμως τώρα θα σας απολαύσει και όλη η Ζάκυνθος την Παρασκευή στο Υπαίθριο Θέατρο. Πρόκειται για ένα ροκ φεστιβάλ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είναι ένα φεστιβάλ. Βλέπω κάποιον κόσμο να προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα φέτος στη δυσκολία που περνάμε, τέλος πάντων, και στα πολιτιστικά αλλά και σε όλα τα πράγματα. Βλέπω να υπάρχει μια κινητικότητα να προσπαθούν να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις από ό,τι είδα από τον Μάιο μέχρι και τώρα και να προσπαθούν να ξετυλίξουν έτσι λίγο τα πράγματα που μπορούν, ίσως για να φτιάξουν κάτι για το μέλλον. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ελπίζω να γίνουν σωστά, γιατί έχουν όνειρα κάποια άτομα, και να προχωρήσουμε. Γρηγόρη, μέσα από αυτά τα τραγούδια περνάνε και κάποια πολιτικά μηνύματα, και πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος να ξεφύγει, έτσι δεν είναι, αυτές τις ώρες, αυτές τις στιγμές? Βέβαια, είναι φυσικό για κάποιον που γράφει να εκφράζει την εποχή του και τις καταστάσεις. Και η μουσική πάντα έχει το προτέρημα να μπορεί να προσφέρει κάποια ανάσα στις καταστάσεις που ζουν οι άνθρωποι. Ελπίζουμε να το καταφέρνουμε. Είμαστε βέβαιοι. Τι ετοιμάζετε ακριβώς? Μπορούμε να πούμε δύο λόγια για το πρόγραμμα? Εδώ ο διευθυντής μας. Για το πρόγραμμα της Παρασκευής. Για το πρόγραμμα της Παρασκευής, όπως πάντα, τα είχαμε πει και τότε όταν είχαμε μιλήσει εδώ πέρα την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, δείχνουμε τη νεολαία, τους νέους που προσπαθούν, οπότε ξεκινάμε με τους Φόρα Λάμα, στους οποίους θα ανοίξουν την συναυλία. Μετά θα παίξουμε τα κλασικά υπόγεια ρεύματα, αυτά που γνωρίζετε, με το νέο ήχο μας, όπως κάναμε και σε αυτό το CD που βγάλαμε πριν κάποιους μήνες. Έχουμε διασκευάσει εμάς, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή όλα τα αγαπημένα κομμάτια, τα δικά μας κυρίως, αλλά και του κόσμου. Προσπαθήσαμε να τους δώσουμε έτσι έναν ήχο πιο νέο. Και όπως και είδαμε και το Ναυάγιο. Το Ναυάγιο έγινε και από παιδιά του σταθμού σας που φτιάξανε το βίντεο κλιπ. Και είδαμε ένα τέτοιο κομμάτι. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μαζί με τα νέα μας κομμάτια να παίξουμε κάποια παλιότερα με έναν ήχο. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε και κάποιους καλλιτέχνες. Υπάρχει και μια έκπληξη να βγάλουμε όταν παίζουμε σε κάθε περιοχή. Πάντα, προσπαθούμε πάντα, να βγάζουμε έναν καλλιτέχνη και να δείχνουμε έτσι το δρόμο. Αυτά θα κάνουμε την Παρασκευή. Θα προλάβουμε, σε όποιοι σκέφτονται ότι δεν θα προλάβουμε και θα καταστραφεί η χώρα, δεν νομίζω, θα προλάβουμε την Παρασκευή, παιδιά, να έρθετε, γιατί θα προλάβουμε. Θα υπάρξει η χώρα. Και αν αφήσουν πάνω και τις αφήσεις μας, μια που να πούμε και κάνα τοπικό πράγμα, αν τις αφήσουν, χθες ήταν τίγκα το κέντρο με τις αφήσεις των υπογείων. Σήμερα, αν πάτε μια βόλτα Τερτσέτη και οπουδήποτε, δεν θα δείτε καμία. Μου φάνηκε πολύ παράξενο, αλλά ας ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα της παλαιάς νοοτροπίας και ας πάμε στην καινούργια που θέλει η χώρα. Μάλιστα. Δεν το καταλάβαμε ακριβώς. Δεν υπάρχουν. Ξεκίνησα χθες, έλεγα πάω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολλές οι αφήσεις που. Πέσατε πάνω στην καθαριότητα, δηλαδή. Και σήμερα που κατεβήκαμε να έρθουμε στο σταθμό, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία. Ούτε στην Τερτσέτη, ούτε στο 24 ώρες εκεί, ούτε στο κέντρο. Δύο είναι τα ενδεχόμενα. Είχαν πολύ παράξενο. Είχαν κανένα μήνα να καθαρίσουν και καθαρίσανε τώρα, δηλαδή. Καθαρίσανε το πολιτιστικό αντί να καθαρίσουμε την πλατεία. Αλλά τέλος πάντων, προχωράμε. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ λυπηρό ότι ήταν προγραμματισμένο, τουλάχιστον σε όλη την περιφέρεια, πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές συναυλίες και θέατρα έχουν ακυρωθεί. Γιατί φοβούνται ότι πιθανόν να μην έχουν απήχηση και ότι ο κόσμος μπορεί να μην δώσει έστω και ένα μικρό εισιτήριο για να παρακολουθήσει μια τέτοια βραδιά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Νομίζω ότι το ακούσαμε ότι συνέβη πάρα πολύ. Έχει κάποια λογική. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε και προηγουμένως, τέχνη προσφέρει σε αυτές τις καταστάσεις. Θα έπρεπε να γίνονται εκδηλώσεις, δεν ξέρω. Ίσως θα έπρεπε να μειωθούν οι επιδιώξεις κέρδους στην πραγματικότητα. Οι απολαύες. Ναι, αλλά η μουσική θα έπρεπε να είναι στους δρόμους. Είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Ο πρώτος επισπεύδων να οικονομήσει είναι το κράτος πολλές φορές. Βεβαίως. Σωστά. Απλώς υπάρχουν και κάποιες συνήθειες. Καλό είναι να κάνουν όλοι
πίσω και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια ενότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η τέχνη είναι ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να πάμε την Παρασκευή που έχει μουσική, να είμαστε όλοι μαζί και να περάσουμε καλά και να βλέπει ένας τον άλλον. Και να μην καταντήσουμε να γράφουμε και εμείς στο Facebook και να τσακώνεται ένας με τον άλλον, όπως κάνει οι φίλοι που τσακώνονται. Και βέβαια πρέπει να πούμε, να κάνουμε την αναφορά στους διοργανωτές. Έτσι είναι, πρόκειται για την πολιτιστική αθλητική λέσχη ο Γέρανος με τον πρόεδρο τον αεκίνητο Παναγιώτη Κοντοσταυλάκη. Αλλά συμμετέχει βέβαια στη διοργάνωση και ο πολιτιστικός σύλλογος Μπόχαλης που παρόλες τις δυσκολίες συμμετέχει, έρχεται σε επαφή με τους καλλιτέχνες και βέβαια αυτοί ανταποκρίνονται στο καλεσμά του γιατί λίγο πολύ γνωρίζονται από το παρελθόν. Νομίζω ότι γίνονται πολύ όμορφες βραδιές εξαιτίας του κ. Κοντοσταυλάκη. Ακριβώς. Ο Παναγιώτης είναι πάρα πολλά χρόνια στα καλλιτεχνικά δρόμενα και στις παραγωγές. Έχει δει πάρα πολλά στη ζωή του. Έχει όμως ένα όραμα. Δηλαδή, μιλήσαμε και έχει ένα όραμα για τις εκδηλώσεις που μπορεί να γίνουν στη Ζάκυνθο. Και αυτό εννοούσα όταν ξεκίνησα τη συζήτηση και δεν τον ονόμασα. Ελπίζω να τα καταφέρουν γιατί πραγματικά. Σε όλη την Ελλάδα που πηγαίνω και ο Γρηγόρης ακούει, γιατί παίζουμε τόσα χρόνια μαζί, λέει: «Α, είσαι από τη Ζάκυνθο, γι' αυτό είσαι καλλιτέχνης». Και εγώ, ξέρετε, ψιλογελάω μέσα μου και λέω: «Γιατί είναι δύσκολο να είσαι καλλιτέχνης και το ξέρουμε εδώ. Είναι δύσκολο, γιατί δεν ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα». Πράγματι. Την αρχή. Πράγματι, και τέτοιες προσπάθειες πρέπει να τις στηρίζουμε όλοι. Να πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη νέα δουλειά 2014. Κυκλοφορεί από την εταιρεία ML Records, συγγνώμη. Για πείτε μας τι περιλαμβάνει. Είναι μια επαιτειακή δουλειά για μας, γιατί κλείσαμε τα 20 χρόνια και βαδίζουμε το 21ο ως σχήμα. Και υπήρξαν και κάποιες αλλαγές στο σχήμα και στον ήχο μας, οπότε ήταν ανάγκη μας να ξαναδούμε το υλικό μας. Και επί τη ευκαιρία φτιάξαμε ένα διπλό άλμπουμ με 20 παλιότερα τραγούδια διασκευασμένα και 14 καινούργια. Έτσι δικαιολογήσαμε και το 2014 που συνέπεσε και με τη χρονιά, με το 2014. Ήταν πολύ κουραστικό για μας, δηλαδή εξαντληθήκαμε είναι η αλήθεια, γιατί φτιάξαμε 34 στην πραγματικότητα καινούργια κομμάτια. Τα συνοδέψαμε από 34 κλιπ, ας πούμε. Στο ένα μας βοηθήσατε κι εσείς. Και τέλος καλό, όλα καλά. Είμαστε πάρα πολύ, είμαστε ευτυχισμένοι με το αποτέλεσμα και τώρα είμαστε λίγο στη χαλάρωση. Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού «Ναυάγιο» και βέβαια το τραγούδι ντύθηκε με τα πλάνα του ναυαγίου της Ζακύνθου. Δεν γίνεται να μην κάνουμε μία αναφορά, διότι πολλοί καλλιτέχνες, βέβαια, έτυχε το δικό σας το τραγούδι να έχει και τον ίδιο τίτλο. Αλλά είδαμε πολλούς καλλιτέχνες να κάνουν γυρίσματα στο ναυάγιο, να εμπνέονται από αυτό. Κάπως έτσι λειτουργήσε και για σας, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό έγινε τον ίδιο μήνα κιόλας. Δηλαδή, ξεκίνησαν οι Πολωνοί που είχαν κάνει τα γυρίσματα για να δημιουργήσουν αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Είδα και κάποια άλλα βίντεο πάνω στο ναυάγιο. Παράλληλα, είχε γίνει το κομμάτι, κάναμε κι εμείς αυτό που κάναμε και μιλάμε ότι το συγκεκριμένο εκείνο μήνα πρέπει να βγήκε το ναυάγιο με 5 παραγωγές, με 5 αποτελέσματα. Πάντως ήσασταν οι πρώτοι τουλάχιστον. Προλάβαμε. Ναι, ήσασταν οι πρώτοι. Εγώ μπορώ να το πω αυτό γιατί τα παρακολουθούμε. Ήσασταν οι πρώτοι που. Πάντως εγώ δεν το έγραψα το ναυάγιο. Γιατί με ρωτάνε όλοι, λένε το έγραψα εγώ το ναυάγιο επειδή είναι οι στίχοι και πηγαίνουν έτσι. Δεν το έχω γράψει εγώ από το συγκρότημα το ναυάγιο. Αυτό έχει πλάκα. Έχεις γράψει το κομμάτι σου. Το ένα. Όχι, αλλά τέταρτο. Είναι συγκεκριμένο γιατί οι στίχοι είναι σαν να μιλάνε για το νησί. Μπορείς να το έχω γράψει εγώ. Μιλάνε λίγο για την Ελλάδα και το νησί στην Ελλάδα είναι. Και είναι και πολύ η εικόνα του ναυαγίου. Η Ελλάδα δεν το έχει καταλάβει το νησί στην Ελλάδα μου. Μην βάζετε μεσημεριάτικα πειρασμούς. Προσπαθούμε, είμαστε πάρα πολύ light για υπογερεύματα. Ναι. Λοιπόν, να δούμε και κάποια θέματα άλλα τα οποία σίγουρα θα τα συζητάτε και μεταξύ σας. Τα συγκροτήματα στην Ελλάδα για κάποιο λόγο δεν αντέχουν στο χρόνο. Εσείς όμως έχετε διατηρήσει και είστε μια ομάδα συμπαγής, αν μου επιτραπεί έκφραση, και που παράγει πράγματα, αλλά και που διατηρεί μια ποιότητα και ένα σταθερό βέβαια κοινό. Πώς το καταφέρατε αυτό?
Συμπαγείς δεν είμαστε πολλοί, είναι η αλήθεια. Είμαστε μια παρέα συμπαγείς. Δηλαδή το σχήμα που λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι το ίδιο. Η παρέα βέβαια που είναι γύρω από το σχήμα είναι η ίδια. Δηλαδή ο Νίκος είναι τώρα 2,5-3 χρόνια βασικό μέλος. Αλλά είναι στην παρέα και στις μουσικές μας αναζητήσεις εδώ και 25 χρόνια. Αυτό έχει συμβεί με όλα τα μέλη του συγκροτήματος. Εμείς θεωρούμε τα υπόγεια ρεύματα μία... Δεν θα πω ιδέα. Όνομα και πράγμα, ρεύματα. Ναι, ρεύμα. Ναι, μπράβο. Πανεκκέρδος, έτσι. Κοίταξε, υπάρχει και μία άλλη δικαιολογία. Πραγματικότητα, μάλλον. Επειδή ξέρουμε και τους άλλους καλλιτέχνες που βγαίνουν με το όνομά τους μετά. Είναι φίλοι μας, είναι οι οποίοι είχαν συγκροτήματα και βγαίνουν με το όνομά τους. Στα υπόγεια ρεύματα, τα μέλη, ενώ είναι πάρα πολύ κεντρικά, ισχυρά, πώς να το πω τέλος πάντων, προσωπικότητες, έχουν και μια ελαφρά αγοραφοβία προς τη δημοσιότητα. Δηλαδή δεν είμαστε και να μας πετάει τον καθένα μπροστά, είμαστε πάντα όλοι μαζί τι ωραία που είμαστε. Όταν βγάζεις κάποιον μπροστά σου λέει, πού εγώ θα πάω, όχι εσύ θα πας, εγώ θα πάω, εσύ θα πας, πάμε και δύο. Και πιστεύουμε και βαθιά στη λειτουργία της ομάδας. Δηλαδή πιστεύουμε ότι οι ομάδες μπορούν να παράξουν κάτι διαφορετικό από ότι οι μονάδες. Και σε αυτό το πράγμα εμείς είμαστε ταγμένοι. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε και να μην γίνει σημαντικό το πρόσωπο, αλλά το έργο. Δηλαδή, δεν μας αρέσει να ακούγεται το όνομα Γρηγόρης Κλιούμης ή Νίκος Γιούσεφ, ας πούμε. Μας αρέσει να ακούγεται το έργο μας, τα τραγούδια μας και όχι τα πρόσωπά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, αν το προσωποποιήσεις, χάνεται και όλο αυτό το ρεύμα που θέλετε να δημιουργήσετε. Όλη αυτή η διάσταση. Ακριβώς. Στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι, όπως λες, πότε μεν, πότε ναι. Δε, ανάλογα με τις εποχές. Δηλαδή, ανάλογα, το όνειρό με αυτό που προσφέρουν. Είναι να γίνουμε σαν φιλαρμονική, ξέρετε. Ναι. Φιλαρμονική φωγιά. Θα υπάρχουν άλλα. Θα έρχονται νέα παιδιά και θα λειτουργούν μέσα σε αυτό το κλίμα. Και αυτό είναι πολύ όμορφο, πραγματικά. Είναι μια διαχρονική διάσταση, έτσι είναι άποψη. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι στη συνέχεια θα δούμε το βίντεο κλιπ που έχει τίτλο «Πολιτεύεσαι», το οποίο βέβαια έχει πολύ δυνατό μήνυμα. Βγάζει και οργή, βγάζει για να μας πείτε εσείς καλύτερα, πριν το δουν οι τηλεθεατές μας. Καλύτερη στιγμή είναι τώρα που πολιτευτήκανε. Θα περάσει όμορφα. Βγάζει μια απέχθεια και απογοήτευση για το... για την πολιτική όπως λειτουργεί. Όχι με την συμμετοχή των ανθρώπων στα κοινά, αλλά με την με αυτό που προκαλεί στους ανθρώπους τελικά η εξουσία. Όμως λένε και οι πολίτες αυτό, έτσι. Βέβαια, αυτό είναι και οι πολίτες. Γιατί αν πας να πολιτευτείς διαφορετικά από αυτό που με το μήνυμα βγάζετε, ίσως οι πολίτες δεν σε καταλάβουν και δεν σε ψηφίσουν. Ναι, αλλά παρόλα αυτά και αν τα καταφέρεις επειδή είσαι χαρισματικός ή κάτι τέτοιο να σε διαλέξουν οι πολίτες, θα σε ξεράσει το σύστημα. Γιατί ισχύει. Η πολιτική και διαφθείρει και... Ναι, τι να πούμε τώρα, είναι τεράστια. Όταν διαφοροποιείς, εγώ θα διαφωνήσω, φαίνεται ότι δεν έχουμε αντοχές. Υπάρχουν Βέβαια. Άνθρωποι με αντοχές. Πόσες αντοχές να έχεις απέναντι σε όλο το σύστημα, σε όλο τον κόσμο, δηλαδή... Είναι τόσο δυνατό αυτό το κόνσεπτ της εξουσίας, τόσο σε διαφθείρει. Δηλαδή όταν αποκτάς δύναμη, χάνεις πολλά πράγματα, εγώ πιστεύω. Χάνεις την προσωπική ζωή. Ακριβώς. Βέβαια. Και την προσωπικότητά σου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Φυσικά θα είμαστε εκεί το βράδυ της Παρασκευής να σας απολαύσουμε στο Υπαίθριο. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Και φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας καλείτε στο 2695022123 και να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε μία από τις τρεις διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για την συναυλία. Λοιπόν, πάμε να δούμε φυσικά το βίντεο κλιπ. Πολιτεύεσαι από τα υπόγεια ρεύματα. We'll be right back.
δολοφόνια, δακρύζει στη βιβλία. Σε λένε στις ειδήσεις, σου κάνουν κριτική. Πέρασαν χίλια χρόνια από τότε στο βουνό που φώναζες αέρα και σπέρνες πανικό. Πολύ τρέπεσαι και δεν τρέπεσαι. Πολύ τρέπεσαι και δεν τρέπεσαι. Ρε μπάρμπα, πες μου κάτι, γιατί θα τρελαθώ. Θα στρίψει το μυαλό μου, θα πέσω σε γκρεμό. Αλλάξαν τα μυαλά σου ή κάποια σε σκοντρά. Και γίνει η επανάσταση, χωράφια και λεφτά. Πολύ τρέπεσαι και δεν τρέπεσαι.